Πάμε να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Ελάτε, κυρία Ράντου, να υποδεχτούμε τους καλεσμένους. Βεβαίως. Την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Τον κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Δείξατε τα νησιά μου. Δείξατε το δεκάνησα. Γι' αυτό, για σας το κάνω. Εκεί ήμουν πριν λίγες μέρες. Ήταν το καταγγέλλω. Και γελάει ο κύριος Σαντορινιό. Λοιπόν, από το Πασό. Λοιπόν, δώσατε ψυχολογική υποστήριξη. Μισό λεπτάκι τώρα. Να δώσουμε εκλογικές περιφέρειες. Να δώσουμε. Κάντε, κυρία Αραμπατζή. Περήφανος νομός ερώ. Μπράβο. Το δεκάνησα, το είπα και πριν. Κυρία Γιακούλη. Το κέντρο της Ελλάδας και της γης, Λάρισα. Αλλά μακριά από παραλίες. Παραλίες, πολυδέντρη, ρακοπόταμο, αγιόκαμπο, βελίκα, κουτσουκιά. Γιατί αγιά κάτω εκεί, η κόκκινη παραλία κλπ. Και σας καλούμε όχι αστεία. Εγώ έχω πάει. Έτσι, σας καλούμε σοβαρά να δείτε την πιο όμορφη παραλία. Παίρνουμε γαλάζιες σημαίες. Σαν το δεκάνησα δεν είναι πάντως. Σας περιμένουμε τώρα. Δεν υπάρχει άσχημο μέρος στην Ελλάδα. Όλα είναι πανέμορφα. Μια χαρά. Ευκαιρία να θυμηθείτε τις περιφέρειές σας, καλά όχι ότι τις ξεχνάτε, είστε κοντά ούτως ή άλλως τους πολίτες εκεί που σας στηρίζουν. Κυρία Αραμπατζή, τι έγινε? Τι να γίνει? Είστε καλά? Μια χαρά. Κουρασμένοι σας βλέπω. Αλήθεια? Ναι. Νόμιζα το αντίθετο. Έχει να κάνει με την, έχει να κάνει με την εκστρατεία μήπως, την προεκλογική. Καταλαβαίνω ότι πάτε να το συνέσετε κάπως έτσι. Κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι με αφορά και νομίζω ότι αφορά και την πλειονότητα των συναδέλφων, τουλάχιστον της συμπολίτευσης, για τους οποίους μπορώ να, έτσι, να έχω και γνώμη. Εμείς που είμαστε από την περιφέρεια, δεν φεύγουμε από τις εκλογικές μας περιφέρειες. Καταρχάς, σε ό,τι με αφορά, εκεί ζω, εκεί είναι το σπίτι μου. Οπότε βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά, κάθε Σαββατοκύριακο. Σήμερα καλά. Μάλιστα έχει θα πάω... Έχει όμως αυτή την κινητικότητα. Τώρα λίγο πιο συχνά. Όχι, για μένα, σε ό,τι με αφορά, μπορεί να είμαι, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είμαι και η εξαίρεση, είμαι με τους ρυθμούς με τους οποίους... Να σας ρωτήσουμε αλλιώς, διακοπές θα πάτε ή αν πάτε θα είναι έτσι μικρές σε διάρκεια, γιατί πρέπει επιστρέψει. Να επιστρέψετε νωρίς. Σε πανηγύρια θα πάτε. Σε πανηγύρια πηγαίνω. Και η αλήθεια είναι... Έχει πολλά αυτό το καιρό, γι' αυτό. Και όχι απλά, έχει πάρα πολλά πανηγύρια τα οποία... ως γνωστό λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, εκτός από τα πανηγύρια, γίνονται και πάρα πολλά ανταμώματα. Και στις ΣΕΔΕΣ έχουμε παράδοση σε αυτά και έχουμε πάρα πολύ ωραία πανηγύρια. Και τα έχει και ανάγκη ο κόσμος και τώρα, διότι λόγω κορονοϊού... Τα έχει πάρα πολύ ανάγκη, έτσι. Γι' αυτό ο κόσμος προσέρχεται με ομαδών, θα έλεγα εγώ. Άκουγα όμως προηγουμένως την κυρία Γιακούλη που ήταν έτσι μια πρέσβυρα του νομού της σε σχέση με τα τουριστικά αξιοθέατα. Δεν πήγε στον Θεσσαλικό κάμπο και το πόσο έφορος και αυτά είναι. Είπε όλες παραλίες σε 10 δευτερόλεπτα. Εμείς έχουμε θάλασσα, αλλά αυτή η θάλασσα την οποία έχουμε είναι κοντά στην Αμφίπολη. Και νομίζω ότι εκεί πραγματικά είναι ένα σημείο που αποτελεί και θα αποτελεί στα χρόνια που θα έρθουν, φοβερό πόλο τουριστικής, ιστορικής και πολιτιστικής έλξης. Νομίζω με αυτό το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και σήμερα γίνεται και ένα συμπόσιο σήμερα στον Τύπο Καστά. Έτσι, ναι. Για τον Τύπο Καστά νομίζω ακριβώς. Ότι θα ανοίξει υπό προϋποθέσεις βέβαια σε πρώτη φάση, περίπου σε έναν χρόνο έχω στην διαβάσει. Στην τελευταία επίσκεψή της η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, είπε ότι με το τέλος του 22 το μνημείο Λόφος Καστά θα είναι επισκέψιμο για ειδικά κοινά. Ναι, δηλαδή ναι, κοινά ναι. Που έχουν να κάνουν, ξέρετε, ωραία. Δημοσιογράφοι, επιστήμονες, σχετικοί με την αρχαιολογία και σε βάθος χρόνου, με βάση το χρονοδιάγραμμα, και για το κοινό. Κύριε Σαντορινιέ, ένα πρώτο σχόλιο λίγο, επειδή ξεκινήσαμε έτσι κάπως προεκλογικά, προετοιμαζόμαστε? Κοιτάξτε, η επαφή με τους πολίτες πρέπει να είναι συνεχής και ιδιαίτερα στη δική μου περιοχή που είναι μια δύσκολη περιφέρεια, πολύ όμορφη βέβαια, αλλά πάρα πολύ δύσκολο να συνδέσεις όλα αυτά τα νησιά μεταξύ τους. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς η χώρα μας έχει ανάγκη της πολιτικής αλλαγής, έχει ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή γιατί οι πολίτες πλέον βρίσκονται σε αδιέξοδα, στα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση. Άρα όσο πιο σύντομα γίνουν οι εκλογές, τόσο καλύτερα θα είναι για τους πολίτες. Εμείς είμαστε έτοιμοι με εκλογικό πρόγραμμα και με προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο για όλα τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, για την ακρίβεια,
για την ενεργειακή ακρίβεια που φαντάζομαι θα συζητήσουμε στη συνέχεια, για μία σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος. Άρα λοιπόν το κρίσιμο είναι ότι οι πολίτες έτσι κι αλλιώς θέλουν την πολιτική αλλαγή, χρειάζεται πολιτική αλλαγή για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε καλύτερα την κοινωνία, τη χώρα και ιδίως τους πολίτες μας. Κυρία Γιακούλη. Σε ένα λαϊκό πανηγύρι το πολύ μεγάλο θετικό είναι ότι μπορεί ο κόσμος να πάει πιο εύκολα εκεί. Ενώ έχει εύκολη πρόσβαση, όχι μόνο χωροταξικά είναι δίπλα στον τόπο του, αλλά δεν είναι ακριβό. Mm-hmm. Είναι ελεύθερο, συνήθως γίνεται με τη συνδιοργάνωση δήμων, περιφερειών και ούτω καθεξής. Και αυτό έχει σημασία στις μέρες μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας όταν ένας στους τρεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ερστάτ, είναι στα όρια της φτώχειας. Όταν έχουμε 14,8% των ανθρώπων μετρημένα από την Eurostat που δεν μπορούν πλέον να ψωνίσουν, να αγοράσουν τα βασικά τους αγαθά στα σούπερ μάρκετ. Ένα στα 10 παιδιά διάβαζα ότι δεν σιτίζεται σωστά στη χώρα μας, βάσει επίσημων στοιχείων επίσης. Ακριβώς. Τότε όταν είχε γίνει και η πολύ μεγάλη συζήτηση για το πρόγευμα, mm-hmm. θυμάστε, mm-hmm. είχε απασχολήσει και, και τις προηγούμενες mm-hmm. κυβερνήσεις κλπ. Όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό είναι τη σκιά που προσπαθεί μία γιορτή μαζική να διώξει. Υπάρχει όμως πάντα. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει πραγματικά να προχωρήσει ένα βήμα προς τα μπρος. Δεν νιώθω ακόμα ότι αισθάνεται ο λαός μας αρκετά ασφαλής για να πάρει την τελική του απόφαση. Γι' αυτό και είναι πολλές φορές πατάει σε δύο βάρκες. Το δείχνουν αυτό και οι αποτυπώσεις της στιγμής που είναι οι δημοσκοπήσεις. Άρα, μήπως εκλογές πριν από το τέλος της τετραετίας. Και θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Ραμπατζή, γιατί πρέπει να απαντήσει και στους δύο. Ο κόσμος πατάει σε δύο βάρκες, μήπως αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Είναι προβληματισμένος. Και αν εσείς θα ήσασταν θετικοί σε κάτι τέτοιο. Ακούστε, να σας πω πολύ απλά, γιατί αυτό το ερώτημα το οποίο τίθεται πλέον σε εμάς έχει καταντήσει ερώτημα ρουτίνας για όλους μας. Εξ ανάγκης, γιατί βλέπουμε πώς διαμορφώνονται καταστάσεις με την απλή αναλογική, τη δεύτερη αναμέτρηση η οποία θα ακολουθήσει. Καταλαβαίνετε είναι ότι... Είναι εύλογο κατά τη γνώμη μου αυτό το ερώτημα. Ναι. Παρόλα αυτά, είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται άκερα. Και να πω γιατί είναι άκερο. Γιατί όταν μπαίνει στην εκλογική διαδικασία, ο κόσμος είναι εκείνος που θα αποφασίσει, ο ελληνικός λαός, σε ποια θέση θα σε κατατάξει. Άλλο το 8, άλλο το 15, άλλο το 18, άλλο το 28. Το ίδιο και για τα υπόλοιπα κόμματα. Άλλος ο ρόλος ενός κόμματος που θα παίξει το ρυθμιστή στην πολιτική κατάσταση και άλλος ο ρόλος ενός κόμματος που μπορεί να είναι και ο πρωταγωνιστής. Εμείς ξεδιπλώνουμε αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά μας και όπως βλέπετε μιλάμε μόνο τεκμηριωμένα, κοστολογημένα και με στοιχεία. Λέμε στην ενέργεια τι έπρεπε να γίνει και δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνουμε τα πανηγύρια για την προχθεσινή σύνοδο, διότι πανηγύρι τέτοιο δεν έχει επίπτωση στις τιμές και μάλιστα δεν έχει θετική συνέπεια στη ζωή. Ωραία. Άρα, αυτά που λέμε τώρα θέλουμε ο κόσμος να τα αντιληφθεί, να τα εμπεδώσει, να τα κρίνει, να τα συγκρίνει και να τα αξιολογήσει και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να διαδραματίσουμε το ρόλο που θα μας επιφυλάξει ο λαός. Λοιπόν, κυρία Ραμπατζή, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσετε, έτσι. Δεν χρειάζεται ερώτηση. Κοιτάξτε, καταρχάς είπε ο συνάδελφος ο κ. Αντωνιός ότι οι πολίτες θέλουν εκλογές. Επειδή η κυρία Γιακούλη έκανε επίκληση των φωτογραφικών απεικονίσεων της κοινής γνώμης που δεν είναι άλλα από τα εργαλεία των δημοσκοπήσεων, κάτι τέτοιο δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, των αντίον. Οι πολίτες θέλουν σταθερότητα, θέλουν κυβερνησιμότητα. Θέλουν όμως, αν μου επιτρέπετε, και χαμηλές τιμές, να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός, προφανώς, να έχουν χρήματα στην τσέπη τους. Προφανώς, γιατί βλέπουμε ότι η ακρίβεια διαπερνά τα πάντα. Προφανώς. Τώρα φαντάζεστε την πρώτη ανάγκη. Και είναι αναμφισβήτητο ότι η ενεργειακή κρίση έχει φτωχοποιήσει τους Έλληνες. Δεν είναι αυτό ένα γεγονός, κύριε Ραμπατζή? Θα έχετε τον χρόνο σας.
Προφανώς το ενεργειακό κόστος, ο εισαγόμενος πληθωρισμός, η ακρίβεια η οποία έχει απλώς τις συνέπειές της σε κάθε έκφανση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν ως πρώτη προτεραιότητα τους πολίτες. Η κυβέρνηση όμως η οποία διαχειρίζεται αυτές τις κρίσεις, οι οποίες είναι και αλλεπάλληλες και επάλληλες και οι πιο οξείες των τελευταίων δεκαετιών, δεν κάθεται προφανώς με σταυρωμένα χέρια. Μόλις προχθές ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κρέκας, ανακοίνωσε ένα ακόμη πακέτο στην προσπάθεια ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους, άλλο ένα δις 136 εκατομμύρια. Ξέρετε όμως, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Παπατζή, λέει σε κατηγορία αντιπολίτευση ότι αυτό το πακέτο τι είναι, τα βάζετε στη μία τσέπη του κόσμου επιστρέφοντας χρήματα και τα παίρνετε από την άλλη τσέπη του κόσμου γιατί ουσιαστικά έρχονται προϋπολογισμό, ενώ θα μπορούσατε ενδεχομένως να κόψετε χρήματα από τα κέρδη των εταιριών οι οποίες είναι πάροχοι αυτή τη στιγμή και ουσιαστικά δεν κάνετε τίποτα, αλλά τα χρήματα τα παίρνετε από την μια πλευρά, τα δίνετε από την άλλη. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που δεν έχει μια και θέση. Το λένε και με πιο σκληρούς χαρακτηρισμούς, έτσι. Τα νούμερα αποδεικνύουν, αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Κρέκας αποδεικνύουν συγκεκριμένα πράγματα. Όταν λέει ο κύριος Κρέκας, κυρία Ραμπατζή, δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσω. Όχι, μην την ρώτησε γι' αυτό. Κυρία Ραμπατζή, για να πάρετε τον χρόνο μετά και οι δύο. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι η κυβέρνηση ψήφισε την φορολόγηση του 90% των υπερκερδών, των υπερεσόδων των εταιριών παροχής ενέργειας, νομίζω ότι καταδεικνύει ότι τα χρήματα τα οποία έρχονται από εκεί, ο αρχηγός σας είπε ότι περιμένουμε τα σχετικά στοιχεία από τη ΡΑΕ, κιλοβατόρα ανά την κιλοβατόρα, έτσι ακριβώς είπα από το βήμα της Βουλής. Αυτά επιστρέφουν στην ενίσχυση του εισοδήματος, την οποία δίνεται από τον Αύγουστο. Το θέμα ήταν να μην δοθούν αυτά αυτό τα χρήματα. Δεν έχει συμβεί πάντως. Διότι δεν έχει έφτασαν σε αδυναμία αποδομής πάρα πολλά νοικοκυριά και το ξέρετε και εσείς αυτό. Αμφισβητεί κανείς ότι από τον Αύγουστο του 2021, πριν προκύψει και ο πόλεμος στην Ουκρανία και όποιες συνέπειες είχε αυτός για το ενεργειακό κόστος, η κυβέρνηση δίνει σταθερά και αδιάλειπτα ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια αμφισβήτηση. Πάνω από 5 δις, ένα λεπτό. Πάνω από 5 δις έχουν ήδη δοθεί. Αμφισβητεί κανείς αυτό εδώ το τραπέζι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί θα πει ο κύριος Σαντορινιός. Τώρα να μην μπούμε ειδικά στους φόρους ο οποίους έχει μειώσει αυτή η κυβέρνηση. Ελάτε κύριε Σαντορινιέ. Δηλαδή το 5% των μερισμάτων των εταιριών. Ποιο 5% των μερισμάτων. Μιλάτε τώρα εσείς. Κύριε Σαντορινιέ, λοιπόν, απαντήστε για μία σειρά δεκάδες φόρων. Γι' αυτό και η μεσοσταθμική αύξηση, αυτό θα πω και κλείνω. Κοιτάζει όμως τα ζητήματα η μεσοσταθμική. Είστε πολύ καλή. Μπορούμε να μην μιλάμε όλοι μαζί γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν διέκοψε κανέναν. Ήθελα να απαντήσω λεπτό. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Λέει η κυρία Ραμπατζή ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Ναι, αλλά είμαστε πρώτοι στον πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη. Είναι εισαγόμενο το ενεργειακό, η αύξηση του ενεργειακού κόστους. Ναι, αλλά είμαστε πρώτοι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουμε κάνει μια σοβαρή ρύθμιση για το κόστος του καυσίμου. 18 από τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων ακριβώς για αυτό το λόγο. Όταν 120 δολάρια είχαμε και το 2016, αλλά δεν είχαμε 2,30 το κόστος βενζίνης. Κύριε Σαντορινιέ, όμως συγκρίνεται την Ελλάδα με χώρες που είναι σε τελείως διαφορετική οικονομική κατάσταση, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Είμαστε πιο ακριβοί και είμαστε και σε χαμηλότερο επίπεδο. Τώρα το να μιλάει ο κύριος Σαντορινιός δεν διακόπτεται. 160 εκατομμύρια με το που ήρθατε στην κυβέρνηση καταργήσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Τώρα να μας λέτε και το δώσαμε όλο πίσω. Τώρα να μας λέτε τώρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ενεργειακού κόστους χωρίς ενεργειακή κρίση. Τι έχει συμβεί, η πραγματικότητα ποια είναι? Καταρχήν δεν έχουν φορολογήσει τα υπερκέρδη σε καμία περίπτωση. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα υπερκέρδη. Από 2,2 έχει δώσει το πρώτο πόρισμα η ΡΑΕ. Κυρία Ραμπατζή, μην το κάνετε, σας παρακαλώ πολύ. Το πρώτο πόρισμα λοιπόν της ΡΑΕ που έδωσε για ένα τετράμινο ήταν 900 εκατομμύρια.
Και εσείς θα έχετε πάει στα 270 εκατομμύρια και επ' αυτό θα φορολογίζετε. Άρα κοροϊδεύουμε την κοινωνία όταν λέμε ότι φορολογούμε υπερκέρδη. Όταν την ίδια στιγμή χθες ο κύριος Κρέκας μας είπε ότι για τον Ιούλιο υπολογίζει ότι τα υπερκέρδη τα οποία θα πάνε μέσω του μηχανισμού που θεσμοθετήθηκε είναι 500 εκατομμύρια. Μάλιστα. 500 εκατομμύρια για ένα μήνα. Άρα καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή πόσα υπερκέρδη έχει πληρώσει ο λαός και ο προϋπολογισμός της χώρας στους παραγωγούς οι οποίοι κερδίζουν και εσωκερδούν. Αυτή είναι η πολιτική σας, κύριε Αραμπατζή. Αυτούς πρεμοδοτείτε μέσα από αυτά που λέτε, τα 5 δις που δώσατε. Και μόνο το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν τολμά να πει τη λέξη υπερκέρδη, αλλά τα ονομάζει υπερέσοδα, το χάιδεμα λοιπόν που κάνει στους μεγάλους παρόχους της ενέργειας είναι δεδομένο. Έχει διαλέξει πλευρά. Είναι απλά τα πράγματα. Μας έφερε και επικαλέστηκε η κυρία Ραμπατζή μία τροπολογία στη Βουλή ότι δήθεν φορολογείται το 90% των υπεροσόδων, όπως είπε, των μεγάλων εταιριών και το καθεξής. Καταρχήν εμείς φέραμε δια του δικού μας εκπροσώπου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την περιβόητη το αίτημα για την έκθεση της ΡΑΕ. Έκανε 4 τέρμινα να έρθει στη Βουλή αυτό και όταν ήρθε κουτσορεμένο, διότι όλη η αγορά μιλάει για 2,5 δις, αυτό ήρθε, το υποβίβασαν στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και σας βλέπω να αποτέλεσμα, ήταν το περιβόητο για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. 90% λένε ότι φορολογούν τα υπερκέρδη των εταιριών. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν έχει φορολογηθεί κανένας, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα πουθενά. Όλα τα χρήματα στη δημοσιονομική επέκταση που έχουν επενδυθεί δεν έχουν φτάσει στην τσέπη κανενός. Και τρίτο και πιο σημαντικό... Και τελειώνετε με αυτό. Τελειώνω με αυτό. Είπαμε από την αρχή, είχαμε τη δυνατότητα από 8 Μαρτίου στην Ελλάδα να μπει πλαφόν στην ρήτρα αναπροσαρμογής, στην ηλεκτρική ενέργεια, στην τιμή της λιανικής, και ήταν επιλογή της κυβέρνησης να μην το κάνει. Τα πράγματα είναι απλά. Έχει επιλέξει πλευρά. Θέλει να είναι με τους δυνατούς, θέλει να είναι με τους έχοντες και ο λαός μόνο στα λαϊκά πανηγύρια. Σας όπου βέβαια βρίσκονται όλοι εκεί για να χορέψουν, να μιλήσουν και να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δεν είναι αυτό όμως. Σήμερα ο λαός μας, ο ένας στους τρεις που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, δίνει σοβαρό μήνυμα, το οποίο θα το δούμε και μπροστά μας σε λίγο καιρό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σαντορινιό, να ευχαριστήσουμε και την κυρία Γιακούλη και τον συνάδελφο τον κύριο Βεδιάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία.